Ήρθαμε για τον, για τον πρωτογιασμό του νέου σχολικού έτους. Το σχολείο μας, όπως γνωρίζετε, είναι σε, έχει μπει σε μια φάση ενεργειακής αναβάθμισης, οπότε έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες. Περιμένουμε την τοποθέτηση, την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των κοντέινερ για τις νέες τάξεις και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Η αλήθεια είναι ότι έχει υπάρξει μια αρκετά μεγάλη καθυστέρηση στο έργο, αλλά σε αυτή τη φάση, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ολοκληρωθούν οι εργασίες το συντομότερο δυνατό και να μπορέσουν τα παιδιά να μπουν με ασφάλεια μέσα στις αίθουσές τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες, οι οποίες μας έχουν πει ότι θα ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό. Αναμένουμε τον καθένα υπεύθυνο να αναλάβει τις ευθύνες του και είμαστε πάντα στη διάθεσή τους για κάθε βοήθεια. Βρισκόμαστε σήμερα στο σχολικό χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου, στο συγκρότημα της Πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Εδώ υπάρχουν ακόμα αρκετά έργα, τα παιδιά δεν μπήκαν σήμερα σε αίθουσες, διότι συνεχίζεται και το τεχνικό έργο της αναβάθμισης του σχολείου, που θα διαρκέσει καιρό και ελπίζουμε να φτάσει στο Φεβρουάριο, το αργότερο, αλλά κυρίως υπάρχει ακόμα η τοποθέτηση των κοντέινερ, η οποία συνεχίζεται και κρεμεί. Πρέπει να γίνουν καθαρισμοί, πρέπει να τοποθετηθούν οι καρέκλες των μαθητών, τα θρανία, να γίνει καθαρισμός, ηλεκτρολογικές συνδέσεις και γι' αυτό πρέπει να πιεστεί ο Δήμος και οι υπηρεσίες του και η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμια να συνεχίσουν τις επόμενες μέρες εργασίες ώστε τα σχολεία, το σχολείο να λειτουργήσει εντός της εβδομάδας. Ήδη ο Διευθυντής ανακοίνωσε 2 μέρες που δεν θα δουλέψει στο σχολείο και ελπίζουμε μέσα στην εβδομάδα να τακτοποιηθούν όλα και να γίνει αρχή.